Μαθήματα ζωής. Οι δυσκολίες κάνουν συνήθως τους ανθρώπους να λυγίζουν. Ωστόσο, κάποιοι άλλοι βρίσκουν τη δύναμη να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες ως προκλήσεις και να σπάνε ρεκόρ. Το βίντεο που βλέπετε δείχνει πως με υπομονή και επιμονή ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει κάθε στόχο. Οι Κύπροι παραποδηλάτες έζησαν μία μοναδική εμπειρία σε συνεργασία με την Εθνική Ομάδα Παραποδηλασίας της Ελβετίας. Προπονήθηκαν μαζί από τις 6 μέχρι τις 13 Ιανουαρίου στην Πάφο. Μία όμορφη προσπάθεια που άρχισε με πρωτοβουλία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 8 παραποδηλάτες. Συμμετείχαν 3 Κύπροι παραποδηλάτες και 5 Ελβετοί παραποδηλάτες. Είδαμε πώς είναι το άθλημα, πώς να γίνεται σωστή προπόνηση και μας έδωσαν τις σωστές βάσεις για να ξεκινήσουμε εμείς αυτό το άθλημα. Για μας ήταν μια νέα εμπειρία, κάτι το οποίο είναι ένα όραμα της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας που ήθελε να φέρει το άθλημα αυτό και στην Κύπρο. Μια εμπειρία που πρώτη φορά έζησαν που κοντά οι παραποδηλάτες. Ό,τι και μας συμβαίνει στη ζωή, προχωρούμε μπροστά και ποτέ δεν τα βάζουμε κάτω. Φτάνει να υπάρχει θέληση και στόχο στη ζωή μας. Μέσα από τις ρόδες, το μήνυμα που στέλνετε είναι ηχηρό και συγκινητικό και αναδεικνύει τις απέραντες δυνατότητες που κρύβει ο άνθρωπος.